Καλημέρα σας, κύριε Καλαφάτη. Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλά Χριστούγεννα και χρόνια πολλά σε εσάς, στους συνεργάτες σας και σε όλους τους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ. Αντεύχομαι. Πολλές ειδήσεις. Δεν τις προλαβαίνουμε εν ώψη γιορτών και μάλιστα προλίγου είχαμε μία είδηση της τελευταίας στιγμής και εκ των πραγμάτων θα ήθελα να ξεκινήσουμε με αυτό. Ακούσαμε και τον κύριο Δένδια. Μιλάω για την φρεγάτα με την οποία η Ελλάδα θα συμμετέχει στη δύναμη, στην ναυτική δύναμη. Στη διεθνή, να το πω καλύτερα, ξέραμε για 10 χώρες μέχρι χθες, για την προστασία της ναυσιπλοείας στην Ερυθρά Θάλασσα. Πώς προέκυψε και για ποιο λόγο είναι αναγκαία η συγκεκριμένη ενέργεια της χώρας μας? Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο αρμόδιος υπουργός είναι ο πιο κατάλληλος να εξηγήσει τους ακριβείς λόγους, όμως αυτό που είναι καθαρό και από αυτή την τελευταία εξέλιξη είναι ότι αυτή η συνεχής προσπάθεια ενδυνάμωσης των ενόπλων δυνάμεων σε συνεργασία με την οικοδόμηση υγιών σχέσεων συνεργασίας με πάρα πολλές χώρες, με την ενδυνάμωση της φωνής της Ελλάδος σε όλα τα διεθνή φόρα, με την καθαρή συνεχή διασφάλιση ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων που δείχνουν μια χώρα όπου κυριαρχεί η ασφάλεια και σταθερότητα. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι κομμάτια ενός παζλ που στο τέλος της ημέρας δείχνουν μια Ελλάδα πιο ισχυρή, με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, μια δυνατή Ελλάδα. Αν μέσα στο κομμάτι αυτό, το οποίο αφορά κυρίως την ίσχυση των ενόπλων δυνάμεων και την ασφάλεια και τη σταθερότητα της χώρας μας σε επίπεδο γεωπολιτικό, προσθέσουμε και το κομμάτι της αναπτυξιακής αναβάθμισης της χώρας μας τα τελευταία χρονικά, το τελευταίο χρονικό διάστημα και με την τελευταία εξέλιξη, την αναγνώριση αυτής της υγιούς αναπτυξιακής και οικονομικής πολιτικής που ασκείται στη χώρα μας τα τελευταία λίγα χρόνια από το Economist, αναφέρομαι στην αναγνώριση. Εντυπωσιακό, της... πολύ ευχάριστο. Πολύ. Δεν ξέρω ποιος το περίμενε, αν και οι ίδιοι εσείς που είστε στην κυβέρνηση γενικότερα, δεν ξέρω αν το περιμένατε. Όχι, δεν νομίζω. Δεν είχε η ανάδειξη της Ελλάδας ως χώρα της χρονιάς. Αυτό λέω και μάλιστα από τον Economist, ο οποίος μας ασκούσε δρυμύτατη κριτική στο παρελθόν. Έχετε δίκιο και αντιλαμβανόμαστε ότι, τα ξέρετε και από πλευράς δημοσιογραφικής εμπειρίας, έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία, τέτοιου είδους, αν θέλετε, δημοσιεύσεις πάντα ευράζονται σε συγκεκριμένα στοιχεία. Ούτως ή άλλως η ανάδειξη της χώρας μας σε αυτήν την κορυφαία θέση μέσα από το Economist έχει να κάνει με συγκεκριμένους δείκτες, οι οποίοι είναι αντικειμενικοί σε 5 συγκεκριμένα στοιχεία. Οπότε πραγματικά αυτό δείχνει και αυτό, όπως είπα προηγουμένως, εκτός από την ισχυρή θέση μας σε γεωπολιτικό επίπεδο μέσα από συγκεκριμένες ενέργειες της κυβέρνησης αυτής και προσωπικά σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό του ίδιου του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη, το ίδιο βλέπουμε και στο κομμάτι το αναπτυξιακό. Αν σκεφτεί κανείς ότι η Ελλάδα το 23 καταγράφει παραδείγματος χάρη ρυθμό ανάπτυξης 2,4 που είναι ο τρίτος ψηλότερος στην Ευρώπη, ενώ την ίδια στιγμή επίσης σημειώνουμε την τρίτη ψηλότερη αύξηση της επενδύσης, έχουμε στις εξαγωγές επίσης μια τεράστια αύξηση γύρω στο 6%. Δείχνουν όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν ότι στο κομμάτι και στο κομμάτι της αναπτυξιακής πολιτικής μπορούμε να αισθανόμαστε όμορφα ότι προχωράμε στο σωστό δρόμο. Και αν βάλουμε και το τρίτο κομμάτι για να κλείσω την, αν θέλετε, τη συνολική προσπάθεια που καταβάλει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια που αφορά την διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και δούμε και πέρα όλα αυτά τα οποία καταγράφηκαν και στον προπολογισμό που πρόσφατα ψηφίσαμε στην Εθνική Αντιπροσωπεία. Αναφέρομαι στις αυξήσεις των μισθών για πάνω από 650.000 δημοσίους υπαλλήλους από τον Ιανουάριο του 2024 θα ισχύσει αυτό για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια. Αν βάλουμε και την αύξηση 3% σε συντάξεις 2 εκατομμυρίων συνταξιούχων, πλέον το 7,3% που έλαβαν πέρσι, από 1η-1η-2024 θα ισχύσει και αυτό. Και αν βάλουμε και το ξεπάγωμα των τριετιών από τον νέο χρόνο, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα πλέγμα, ένα μείγμα που δείχνουν μια εικόνα που σε ένα πολύ δύσκολο διεθνές περιβάλλον, το γνωρίζουμε πολύ καλά, με γεωπολιτικές ανακατατάξεις, με έκτακτες κρίσεις, η χώρα μας καταφέρνει και όχι μόνο να χαστεί και την ορθία, αλλά διαδραματίζει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο που αναγνωρίζεται πλέον σε πολύ μεγάλο βαθμό και από όλη την Ευρώπη, για να μην πω και από τον κόσμο. Και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Καλαφάτη, χθες στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο της χρονιάς ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, προκάλεσε ίσως και αίσθηση λέγοντας, μιλώντας για την ίδρυση, τη δημιουργία ιδιωτικών ΑΕΗ. Είχαμε αρκετά χρόνια, από ό,τι θυμάμαι και ο Κώστας Καραμαλής είχε πει, είχε προτείνει, από ό,τι θυμάμαι τότε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Γιώργος Παπανδρέου, είχε πει ναι μεν αλλιώς, μετά υπήρξαν αντιδράσεις, μάλλον εσωκομματικές, έκανε πίσω. Είμαστε ίσως η τελευταία χώρα, στην Ευρώπη σίγουρα, ίσως γενικότερα που δεν έχουμε αυτό. Πώς βλέπετε να προχωράει και ποια θα είναι το ωφέλη για τη χώρα? Κοιτάξτε, σίγουρα είναι μια σημαντική μεταρρυθμιστική προσπάθεια, ούτως ή άλλως που πάντα βρισκόταν στην ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας παραδοσιακά, πολύ σωστά επισημαίνεται. Οι παλαιότεροι θυμούνται, εγώ ήμουνα και μέσα στην διαδικασία της ακύρωσης, το να περάσει η ίδρυση των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, των μη κρατικών πανεπιστημίων μέσα από το Σύνταγμα. Αλλά όπως πολύ σωστά επισημαίνεται, τελευταία στιγμή υπήρχε μια αλλαγή από τον κύριο Παπανδρέου τότε, οπότε δεν μπόρεσε να υπάρξει η απαραίτητη πλειοψηφία για να μπορέσουμε να αναθεωρήσουμε το συγκεκριμένο άρθρο. Τώρα κάνουμε μια προσπάθεια σε άλλο επίπεδο, πολύ σημαντική και πολύ μεθοδική, μπορώ να πω, για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που σωστά είπατε, να κάνουμε αυτό που γίνεται στη στρατιωτική πλειοψηφία των χωρών. Να υπογραμμίσω εδώ πέρα ότι παραμείνει βασικός στόχος συνεχής και διαρκής η προσπάθεια για την αναβάθμιση του δημόσιου πανεπιστημίου. Από εκεί και πέρα όμως θα δοθεί και η δυνατότητα να μπορέσει να υπάρξουν και κάποια μη κρατικά πανεπιστήμια τα οποία θα δίνουν την εναλλακτική στους συμπολίτες μας να μπορέσουν να επιλέξουν. Και βέβαια υπάρχουν τα ωφέλη του, παραδείγματος χάρη, λιώνει πάρα πολύ συνάλλαγμα. Ξέρουμε πάρα πολύ ότι δεκάδες χιλιάδες οικογένειες ματώνουν κατά κυριολεξία για να στείλουν τα παιδιά τους να σπουδάσουν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού. Και η χώρα γενικότερα φεύγει πολύτιμο συνάλλαγμα. Πολύτιμο συνάλλαγμα. Οπότε αυτό το φαινόμενο θα καταπολεμηθεί σε ένα θεαματικό βαθμό. Θα μπορέσουμε με την εξέλιξη του χρόνου να αποτελέσουμε και πόλο έλξης, αν θέλετε, άλλων φοιτητών από όλες τις χώρες εκτός Ελλάδος. Οπότε θα δημιουργηθεί και θα υπάρχει και μια αναπτυξιακή διάσταση αυτής της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας με το πέρασμα του χρόνου. Και βεβαίως θα μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να διευρύνουμε και τον τρόπο σκέψης και τις δυνατότητες που έχουν οι οικογένειες και οι νέοι φοιτητές να επιλέξουν αυτό που θέλουν. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα δείξει και σε πολιτικό επίπεδο ποιες είναι οι πραγματικά εξυγχρονιστικές και προοδευτικές δυνάμεις όταν θα φτάσει, ας πούμε, στην τελική του μορφή η συγκεκριμένη προσπάθεια να ως επίπεδο μαθητικό. Μάλιστα. Ο ψώμεθα λοιπόν, θα δούμε σιγά σιγά πώς θα εξελιχθεί, αλλά θα ήθελα και με την ιδιότητά σας του φιλάθλου να σας ρωτήσω για τις χθεσινές ανακοινώσεις κατά της βίας, και λέω του φιλάθλου, έχετε διατελέσει, έχετε περάσει και από κάποια ΠΑΕ δημοσίων σχέσεων κάποια στιγμή, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά το αντικείμενο, πιστεύετε πως μπορούν να ευδοκιμήσουν αυτή η προσπάθεια με όλα αυτά που ανακοινώθηκαν και από τον αρμόδιο αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Βρούτση? Ναι, το πιστεύω. Ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, ο κύριος Βρούτσης, παρουσίασε ένα συγκροτημένο σχέδιο της κυβέρνησης ώστε να προχωρήσουμε ουσιαστικά στην άμεση εφαρμογή σημαντικών προβλέψεων που αντιμετωπίζουν στη ρίζα του, γιατί αυτό είναι ένα βασικό ζήτημα, το κοινωνικό αλλά και ποινικό ζήτημα της αθλητικής βίας. Και υπάρχουν μια σειρά παρεμβάσεων, 7 ομαδικές παρεμβάσεις, αν δεν κάνω λάθος, για την καταπολέμηση της βίας που αφορούν τις λέσεις φιλάθλων, την ηλεκτρονική υποπτία αθλητικών εγκαταστάσεων πλέον. Υπάρχουν λεπτομέρειες για το πώς μπορεί στην πράξη να γίνει αυτό. Επίσης, συμπεριλαμβάνεται αυτά τα μέτρα αναδιαμόρφωση της ΔΕΑΠ, της γνωστής Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης Βίας. Γίνεται μια Εθνική Επιτροπή Συντονισμού. Ενισχύονται διοικητικά και ποινικά μέτρα, που είναι και αυτό ένα σημαντικό κομμάτι στο θέμα της διαχείρισης αυτού του νοσηρού φαινομένου που ταλαιπωρεί δεκαετίες τώρα την κοινωνία, θα έλεγα, όχι μονάχα τον αθλητισμό. Οπότε πιστεύω, ενδεικτικά ανέφερα κάποια μέτρα τα οποία εξήγηλε ο κ. Βούτσης και η κυβέρνηση. Νιώθω ότι θα πρέπει να είμαστε συμμέτοχοι όλοι, γιατί υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλάνο και ένα συγκεκριμένο πλαίσιο τώρα, στο οποίο όλοι οφείλουμε να βαδίσουμε. Και όταν λέω όλοι, ξεκινώ βεβαίως από την πολιτεία που έχει και την ευθύνη και αυτό κάνει, αναλαμβάνει, παίρνει τις ευθύνες δικές της με συγκεκριμένες
πρωτοβουλίες που για πρώτη φορά θα σας μιλήσω και με την επιστημονική μου ιδιότητα, γιατί επαγγελματικά αυτό το πράγμα, ας πούμε, ασκούσα ως επάγγελμα, έκανα συμβουλευτικές αθλητικές επιχειρήσεις. Είναι για πρώτη φορά υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο και συγκροτημένο πλάνο που δείχνει έμπρακτα την βούληση της κυβέρνησης και της συγκεκριμένης κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη να πολεμήσει, όπως είπα προηγουμένως, αυτό το νοσηρό φαινόμενο στη ρίζα του. Από ότι από τη στιγμή που υπάρχει αυτό το συγκεκριμένο και συγκροτημένο πλάνο, δημιουργείται ένα πολύ επίσης σαφές θεσμικό πλαίσιο, όπου οδηγεί να συνεργαστούν όλοι οι απαραίτητοι μέτοχοι αυτής της προσπάθειας, που σημαίνει ΠΑΕ, ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες, και όχι μονάχα, αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, πολιτεία, το οργανωμένο οπαδικό κίνημα που αφορά, που ουσιαστικά διασπείρεται σε όλες τις ομάδες, όλες τις ομάδες έχουν οργανωμένους φιλάθλους. Εμείς δεν θέλουμε να διώξουμε. Ο σκοπός αυτής της προσπάθειας είναι να προσελκύσει, να κάνει πολύ πιο ευεπίφορο το έδαφος, να έρθουν με πολύ περισσότεροι φίλοι του ποδοσφαίρου, ιδιαίτερα και του αθλητισμού γενικότερα, και να μπορέσουν μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον να χαρούνε αυτό που λέγεται αθλητικό θέαμα. Ο αθλητισμός στην επαγγελματική του μορφή και στην επαγγελματική του μορφή είναι ψυχαγωγία. Όντως. Είναι ένα αγαθό. Οφείλουμε λοιπόν να το προστατεύσουμε όλοι όσοι έχουμε κάποιον λόγο στη δημιουργία και στην παραγωγή αυτού του αθλητικού θεάματος. Άρα είναι υποχρέωσή μας, και τώρα υπάρχει μια καλή ευκαιρία να κάνουμε ένα σημαντικό βήμα προς τα μπρος. Σίγουρα κοιτάζουμε προς τα μπρος, αλλά γιατί αργήσαμε τόσο, κύριε Καλαφάτη? Εγώ θυμάμαι προσωπικά το 2011, όταν σπούδαζε η κόρη μου στο Μιλάνο, βρίσκα ευκαιρία, πήγαινα να δω κάποια παιχνίδια της Ίντερ, της Μίλαν, και εκεί θυμάμαι χαρακτηριστικά πως έπρεπε να δώσω τον αριθμό της ταυτότητάς μου διαβατηρίου, και μόνο μέσω διαδικτύου έβγαιναν και έβλεπα τις κάμερες να υπάρχουν, δηλαδή ξέραν ανά πάση στιγμή ποιος είναι και πού. Αυτό που λέμε τώρα, που λέτε εσείς, γιατί ως χώρα αργήσαμε τόσο? Είναι αλήθεια, και αυτό φαίνεται και από τους πίνακες. Άμα αναφερθούμε στους πίνακες αναφορικά με το πόσο μπροστά ήταν η χώρα μας πριν από 10 χρόνια στα ζητήματα καινοτομίας και νέων τεχνολογιών, θα βλέπετε ότι πέραμε, δυστυχώς, καταλαβαίνουμε τις τελευταίες θέσεις. Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια, και αυτό είναι μια συνειδητή επιλογή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, το κομμάτι της ψηφιοποίησης του κράτους γενικότερα, της ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών σχεδόν σε κάθε μορφή και λειτουργία της καθημερινότητας, αλλά και στην αναπτυξιακή προοπτική της χώρας μας, έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Πλέον οι νέες τεχνολογίες, και με την εξέλιξη που υπάρχουν, αλλά και με την έμφαση που έχει δώσει αυτή η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια, δίνουν τη δυνατότητα, έστω και αργά, όπως πολύ σωστά επισημαίνεται, δίνουν τη δυνατότητα πλέον, και αυτό είναι ένα από τα βασικά κομμάτια, η ηλεκτρινοποίηση του εισιτηρίου, που είναι ένα από τα μέτρα τα οποία προβλέπονται, να μπορέσουμε να καλύψουμε, ίσως και με μεγάλα άλματα, το κενό το οποίο θα έπρεπε να καλύψουμε σταδιακά τα τελευταία πολλά χρόνια. Ωστόσο, να πω ότι τους τελευταίους μήνους αυτή η κυβέρνηση του Γιώργου Μητσοτάκη, έχει κάνει βήματα, κυρίως όσον αφορά την αυστηροποίηση των ποινών, κυρίως το ποινικό κομμάτι των υποθέσεων. Όμως είναι γεγονός επίσης ότι το ζήτημα της εφαρμογής είναι ένα τεράστιο στοίχημα για όλους μας. Για την εφαρμογή, επαναλαμβάνω, τώρα υπάρχουν αισιόδοξες σκέψεις ότι μπορούμε να έχουμε πραγματικά μια επιτυχημένη εφαρμογή των μέτρων, γιατί υπάρχει πολύ συγκροτημένο πλέον και συγκεκριμένο πλαίσιο που θα οδηγήσει εκ των πραγμάτων και τους υπόλοιπους συμμετέχοντες να μπουν σε αυτή την προσπάθεια. Πάει παραδείγματος χάρη, θα πρέπει να είναι έτοιμες με τα συστήματα ηλεκτρονικής παρακολούθησης που αφορούν την ασφάλεια του γηπέδου. Αλλιώς θα έχουν προβλήματα στη λειτουργία των ποδοσφαιρικών αγώνων. Είτε δεν θα μπορούν να γίνουν, είτε θα γίνονται με κλειστές πόρτες, γιατί θα γίνονται έλεγχοι πλέον. Και αυτό θα καταγράφεται μέσα από αυτό το συγκροτημένο και συγκεκριμένο και λεπτομερές θεσμικό πλαίσιο από τις αρμόδιες αρχές για το αν λειτουργούν, παραδείγματος χάρη, τα συστήματα ηλεκτρονικής παρακολούθησης και ταυτοποίησης, ώστε να μπορέσουν να διεξαχθούν οι αγώνες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. Άρα θα οδηγηθούν και οι ανώνυμες εταιρείες να πράξουν αυτό που πρέπει και που προβλέπει ο νόμος, για να μπορέσουν και να έχουν έσοδα και να γίνουν οι αγώνες με ασφάλεια και να προστατεύσουν το ίδιο το αθλητικό προϊόν το δικό τους. Γι' αυτό σας λέω, υπάρχει μια αισιοδοξία, όμως αντιλαμβάνομαι και την καχυποψία του κόσμου. Και είμαι από αυτούς που λέω ότι θα πρέπει να μιλήσει η πραγματικότητα, τα έργα, και τότε θα πιστεί και ο κόσμος ότι πραγματικά γίνεται μια προσπάθεια που έχει έμπρακτα αποτελέσματα. Απλώς σημειώνω
την αισιοδοξία μου που εδράζεται τα στοιχεία που σας ανέφερα προηγουμένως. Μάλιστα. Είπατε για έργα, με αυτό το θέμα θα ήθελα να κλείσουμε, για έργα στη Θεσσαλονίκη και φυσικά θα, και όσοι σε εσάς θα έχουν κάποιοι διαμαρτυρηθεί εντός ή εκτός εισαγωγικών για τη flyover που γίνεται, υπάρχουν αρκετές καθυστερήσεις και μέσα η πόλη, ένα έργο μακροχρόνιο από ό,τι φαίνεται, που όμως όταν ολοκληρωθεί σίγουρα θα αλλάξουν πολλά πράγματα. Τώρα όμως για την ώρα κάποιοι λένε ίσως έπρεπε πρώτα να δοθεί το μετρό και μετά να αρχίσουν όλα αυτά. Τι απαντάτε εσείς όλους όσοι δείχνουν μια δυσφορία γι' αυτό? Καταρχάς αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ένα τέτοιο έργο μεγάλης εμβέλειας του οποίου τα ωφέλη θα τα, αν θέλετε, θα τα γευτούμε όλοι μετά από σύντομο ένα χρονικό διάστημα με την ολοκλήρωσή του, ήταν απαραίτητο. Γι' αυτό και υπήρχε πλήρης αποδοχή όταν εξαγγέλθηκε, όταν προχώρησε, όταν έγιναν οι επίσημες ανακοινώσεις, οι επίσημες τελετές. Όλοι οι φορείς της πόλης και η κοινωνία της πόλης αγκάλιασε το έργο και βεβαίως, γιατί αυτό είναι εύλογο. Όταν όσοι ζούμε στη Θεσσαλονίκη γνωρίζουμε ότι για πολλά χρόνια υπάρχει επίσης ένα εύλογο παράπονο των Θεσσαλονικαίων, ότι δεν γίνονται μεγάλα έργα στη Θεσσαλονίκη, γιατί ουσιαστικά είμαστε λιγάκι παραμελημένοι. Προφανώς, όταν γίνεται ένα μεγάλο έργο στη Θεσσαλονίκη, όλοι στέλνουμε να το αποδεχθούμε, ενώ εκπρόσωποι της κοινωνίας και χωρίς της κοινωνίας. Και αυτό έγινε. Τώρα, βεβαίως, ακούω και κάποιες φωνές που δεν είναι αγνές φωνές, είναι φωνές με πονηρής αντιπολίτευσης. Δεν αναφέρομαι αποκλειστικά στο θέμα, γιατί να περιμένουμε να ξεκινήσει το μετρό. Γενικότερα, αμφισβητούν ακόμα και το ίδιο το έργο. Μα δεν μπορείς να λες την ίδια στιγμή ότι η πολιτεία και η κυβέρνηση αμελεί και δεν δείχνει τη δέουσα σημασία όσον αφορά τη δημιουργία μεγάλων έργων, και την άλλη στιγμή να διαμαρτύρεσαι γιατί ταλαιπωρείς από τα μεγάλα έργα. Είναι δύο αντιφατικές ένσεις σε κάθε περίπτωση. Flyover πραγματικά καταλαβαίνω ότι δημιουργεί μια πολύ μεγάλη ταλαιπωρία σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό συμπολιτών μας. Κάνουμε κάθε προσπάθεια και δεν το αφήνουμε εδώ. Συστηματικά δουλεύει η κυβέρνηση και με το Υπουργείο, το αρμόδιο των υποδομών και το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, και έχουν γίνει κινήσεις που αφορά την ενίσχυση του στόλου, παραδείγματος χάρη, για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τις δημόσιες συγκοινωνίες μέσα από τα λεωφορεία, και την πρόσληψη νέων οδηγών, που είναι ένα μεγάλο ζητούμενο και ελπίζουμε και αυτό να δώσει μια λύση, μια ανακούφιση στο κυκλοφοριακό πρόβλημα, και με τις κινήσεις και με την ενίσχυση των αστυνόμων, πάνω από 100 αστυνομικοί που όλοι θα πάνε, το 90% θα πάει στην τροχιά για να διευκολύνει την κίνηση. Είναι κινήσεις που δείχνουν την έμπραχα την προσπάθεια της κυβέρνησης να δώσει κάποιες ανάσεις ανακούφισης στο κυκλοφοριακό κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης αυτού του μεγάλου έργου, το οποίο παρεπιπτόντως όμως, για να απαντήσω συνολικά και σε μια αν θέλετε αντιπολιτευτική φωνή που ακούγεται γενικώς, ότι δεν είμαστε υπολογίσιμοι δήμοι στη Θεσσαλονίκη, είναι ένα κομμάτι μονάχα από μια σειρά έργων, τα οποία πλέον έχουν δρομολογηθεί. Θα θέλατε ενδεικτικά να μας πείτε ορισμένα από αυτά? Μουσείο Ολοκαυτώματος, ναι, παραδείγματος χάρη, που θα αποτελέσει ένα παγκόσμιο φάρο πολιτισμού και όχι μονάχα, με την έκδοση της οικονομικής άδειας που ανακοινώθηκε πριν από δύο μέρες. Το μετρό που φυσικά θα ολοκληρωθεί μέσα στο 24, στο δεύτερο εξάμεινο του 24, κατά πάσα πιθανότητα, και το οποίο θα δώσει και το οποίο θα είναι και μοναδικό. Να αναφέρω δε ότι κάποια από αυτά τα έργα είναι μοναδικά σε παγκόσμιο επίπεδο. Το μετρό θα είναι το πιο σύγχρονο και το πιο ασφαλές μετρό από αυτά τα οποία λειτουργούν σε όλο τον κόσμο. Σύγχρονο, όπως επειδή θα είναι χωρίς οδηγό, αυτό που έχουμε διαβάσει. Χωρίς οδηγό. Υπάρχουν κανόνες ασφαλείας που φτάνουν στο 100% ουσιαστικά. Δεν υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος. Το νέο ογκολογικό επί παραδείγματι είναι επίσης ένα σημαντικό έργο, το οποίο έχει αποφασιστεί και δρομολογείται για να γίνει στη δυτική πλευρά της πόλης που έχει τη μεγαλύτερη ανάγκη. Το ογκολογικό, το παιδιατρικό νοσοκομείο, επίσης θα είναι από τα πιο σύγχρονα, όχι το πιο σύγχρονο παιδιατρικό νοσοκομείο στην Ευρώπη, και αυτό θα βρίσκεται επίσης στη Θεσσαλονίκη. Ας σας ανέφερα μέσα στα 5 που σας είπα τώρα χαρακτηριστικά για να μην καταγραφώ τον χρόνο σας. Τα 2, μετρό και παιδιατρικό, θα είναι τα πιο σύγχρονα στην κατηγορία τους στον κόσμο. Και αυτά θα είναι στη Θεσσαλονίκη. Φιλοδοξούμε με τη δρομολόγηση και με την εξέλιξη όλων των υπολείπων έργων, τα οποία είναι αυτά τα 30 έργα τα οποία είχα την τιμή να
να τα βάλω στο τραπέζι, να τα βάλουμε σε ένα συγκεκριμένο πλάνο, ιδιωτικά και δημόσια έργα. Δεν λέω ότι όλα είναι δημόσια, αλλά το σύνολο αυτών των έργων, τα οποία στο τέλος της τετραετίας θα δείχνουν μια άλλη Θεσσαλονίκη, θα δώσουν και μια διαφορετική αναπτυξιακή πνοή στη Θεσσαλονίκη. Μας κάνουν ιδιαίτερα χαρούμενους. Και υπάρχουν και πολλά έργα τα οποία γίνονται και στην τοπική αυτοδιοίκηση και συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, η ενοποίηση του παραλιακού μετώπου, παραδείγματος χάρη, που το έχει δρομολογήσει η περιφέρεια και η περιφερειακή του Ιωσή Κώστα και συνεργαζόμαστε άψογα σε αυτό. Το στρατόπεδο Παύλου Μελά, το οποίο επίσης δίνει μια διαφορετική ανάσα οικολογική, περιβαλλοντική στην δυτική βράδυ της πόλης, ουσιαστικά μετατοπίζεται τρόπον την ΝΑΤΟ το κέντρο της πόλης προς τα δυτικά σε ένα τεράστιο εξαιρετικό πάρκο. Η ΔΕΦ που είναι ένα μεγάλο στοίχημα, το οποίο επίσης η ανάπλασή της, δηλαδή. Η ανάπλασή της, που θα δώσει την ευκαιρία να υπάρχει και εμπορική χρήση, ένα μοντέλο ΔΕΦ που θα δώσει την ευκαιρία να δημιουργηθεί ένα τεράστιο μικροπολιτικό πάρκο που θα αποκαιρνούνται όλοι τη Θεσσαλονίκη. Και παράλληλα θα υπάρχει και μια αναπτυξιακή δραστηριότητα και θα μας δώσει την ευκαιρία να φτιάξουμε ένα διαφορετικό κομμάτι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, πολύ πιο σύγχρονο και με πολύ μεγάλη περιβαλλοντική διάσταση. Είναι μια σειρά πραγμάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη, που νιώθω ότι ναι, όταν γίνονται μεγάλα έργα σίγουρα αλλάζει μια καθημερινότητά μας, ακριβώς όμως γίνονται μεγάλα έργα για να βελτιωθεί με το πέρας τους, ακριβώς να βελτιωθεί θεαματικά αυτή η λειτουργία της καθημερινότητάς μας και είμαι σίγουρος ότι αυτό το αντιλαμβάνονται οι συμπολίτες μας της Θεσσαλονίκης. Κύριε Καλαφάτη, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, για όλα αυτά που μας είπατε. Σας εύχομαι καλές γιορτές, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ, καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές. Φίλες και φίλοι, ήταν ο Σταύρος Καλαφάτης, βουλευτής Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, που μας μίλησε για την τρέχουσα επικαιρότητα και στο τέλος αναφέρθηκε και στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη.